ελάτε στην παρέα μας ξανά. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, με χρώματα, αρώματα και όμορφα πράγματα. Ρε παιδιά, πραγματικά δεν είσαι καλά, δεν έχεις ψυχολογία, δεν γουστάρεις ρε παιδί μου τη συγκεκριμένη μέρα, είναι, είσαι η ψυχολογία σου περίεργη. Κάνεις μια βόλτα στην κοιλάδα, βγαίνεις έξω στο μπαλκόνι σου αν έχεις λουλούδια, πράσινο κτλ. Και φτιάχνει η διάθεσή σου, ανεβαίνει η διάθεσή σου. Και επειδή η διάθεσή μας έχει ανέβει και επειδή η άνοιξη έχει μπει, όχι για τα καλά στη ζωή μας, αλλά έχει μπει. Βαδίζουμε στον πρώτο μήνα της άνοιξης και πάμε στον Απρίλιο, στο δεύτερο επί της ουσίας. Νομίζω ότι μας έχει την ψυχολογία μας όλο αυτό ανεβάσει. Γι' αυτό πήρε το καλό μου το φλεράκι, τον Μιχάλη τον Αδρανή. Αδράνη, τον ιδιοκτήτη όλο πράσινο. Γεια σου Μιχάλη μου. Και του λέω, δεν φέρνεις το κάτι τί σου εδώ πέρα, έχουμε και την έκθεση εκεί στα μέρη μου στην Ιγρήτα. Να κάνουμε, να πούμε για την ανθοκομική και γενικότερα για τα λουλούδια και τα όμορφα αυτά πράγματα. Και ο Μιχάλης θεώρησε ότι έπρεπε να φέρει όλο το μαγαζί. Τι να κάνω, θέλω να σε ευχαριστήσω. Προσπαθώ πάντα να είμαι καλός μαζί σου, να ξέρεις. Πάντα. Και τα μισά να έφερνες, καλός δεν ήσουν πάλι. Αλλά όχι, όχι, όχι. Μας έφτιαξε τη διάθεση. Ταιριάζεις εσύ μέσα στα χρώματα. Είναι πολύ ωραία, γιατί και εσύ είσαι φωτεινή, σαν τα λουλούδια. Αγάπη μου γλυκιά. Τι να κάνω. Ένα, τώρα όταν έχεις τέτοιους συνεργάτες, αντάλλαξέ τους. Καλέ, ούτε καν. Ούτε καν. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την ανθοκομική έκθεση. Στην Ιγρήτα που στην Ιγρήτα, ξέρεις ότι εγώ είμαι από την Ιγρήτα, έτσι. Το γνωρίζω, μάλιστα. Ναι, οπότε είναι και τα μέρη μου εκεί και είναι έτσι πολύ όμορφο, γιατί η κεντρική πλατεία, η οποία έχει ανακαινιστεί, θα πάρει ακόμη περισσότερο ζωή. Θα ανεβεί ακόμη περισσότερο εκεί. Ακόμη περισσότερο για δεύτερη χρονιά φέτος. Το ζητήσαμε μία φορά πέρσι, μία και φέτος και πάλι μας το κάνουν πράξη. Και ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο εκεί πέρα στην περιοχή, στην Ιγρήτα, που μας ακούει και μας δίνει το χρόνο να ομορφύνουμε την πλατεία για κάποιες μέρες που ο κόσμος το αγκαλιάζει θερμά. Αυτή η πρωτοβουλία είναι δική σου, σε συνεργασία φυσικά με το Δήμο, αλλά. Αυτό πώς το, το είχα ζητήσει εγώ από το Δήμαρχο. Μαζί με κάποια άλλα παιδιά που και αυτή είναι παραγωγή ανθέων και ο Δήμαρχος μας το έκανε πράξη. Και εμείς θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά. Πόσοι άνθρωποι θα πάτε εκεί, Είμαστε γύρω στους 10 εκθέτες. Αρκετοί. Οι περσινοί που ήμασταν και αυτά. Mm-hmm. Φέτος πιστεύουμε ότι θα είμαστε περισσότεροι. Υπάρχουν τα πάντα, όχι μόνο λουλούδια, υπάρχουν και γλάστρες και παρεμφερή, ό,τι υπάρχει δηλαδή σχέση με το λουλούδι και αυτά. Υπάρχει στην πλατεία της Νιγρήτας, δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει κάτι την πλατεία των Σερών εδώ πέρα πάνω. Που είναι ακριβώς πολλά χρόνια. Ίδια. Ναι, ναι, είναι ακριβώς η ίδια έκθεση με ίδιους ανθρώπους που ερχόμαστε και εδώ και εκεί και πάμε και σε άλλες εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα. Μόνο φυσικό λουλούδι, έτσι. Μόνο φυσικό λουλούδι, κομμένα και δεντράκια πλαστικά, και τέτοια κτλ. Ναι, δεντράκια τα πάντα, κανονικά τα πάντα. Όλα, ναι. Τα πάντα. Η χαρά της μαμάς μου. Χαμός θα γίνει. Δεν θα φέρει. Θα την περιμένω να έρθει από εκεί. Καλή, σίγουρα θα έρθει. Πλάκα κάνεις τώρα. Πλάκα κάνεις. Εκεί πέρα, βάλ την, δεν θα σου φύγει καθόλου. Δηλαδή, άμα θες να πας και μια βόλτα να πάρεις λίγο τέτοιο, άσε εκεί πέρα, δεν έχει πρόβλημα. Καθόλου. Πότε ξεκινάτε? Ξεκινάτε την ερχόμενη Τετάρτη. Την ερχόμενη Τετάρτη, 5 του μήνα, και θα είμαστε στην πλατεία της Νιγρήτας έως και την Κυριακή, 9 του μήνα. Τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες. Από τι ώρα ξεκινάει έως τι ώρα θα διαρκεί? Από το πρωί, από τις 9 η ώρα το πρωί, που θα ξεκινάει ο κόσμος να μπορεί να έρχεται η διέλευση και θα τελειώνει 9 η ώρα το βράδυ. Θα υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις. Παράλληλες εκδηλώσεις. Μέσα στη μέρα, βεβαίως, που έχει διοργανώσει ο Δήμος και αυτά και είναι πολύ ωραία, πιστεύω. Οι παράλληλες εκδηλώσεις θα είναι πολιτιστικού ενδιαφέροντος, χωρί τραγούδια κλπ. Δεν ξέρω ακριβώς. Ο Δήμος κάποια πράγματα τα κρατάει και λίγο, ξέρει, για να κάνει. Τα δείξει εκεί πέρα. Ούτε εμείς γνωρίζουμε ακριβώς. Σαν events, τέτοια δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει. Ναι, σίγουρα θα υπάρξουν παράλληλες δράσεις και με τα σχολεία, να έρθουν πιο κοντά στο πράσινο. Λέω, θα φέρουν παιδιά όπως φέρανε πέρσι να φυτέψουν κάποια λουλούδια. Δεντροφύτευση, ναι. Είναι πολύ ωραία. Ξέρεις, παράλληλα με αυτές τις εκδηλώσεις, τι γίνεται? Ότι γίνεται μια ανθοκομική έκθεση. Αυτές οι παραλληλές εκδηλώσεις βοηθούν γενικότερα και στα παιδιά, στα μικρουλάκια, τα παιδάκια, να μάθουν να έρθουν πιο κοντά με το φυσικό στοιχείο, να έρθουν πιο κοντά με τα φυτά, με το πράσινο, να μάθουν για τη δεντροφύτευση, να μάθουν γενικότερα για τα φυτά, που πολλά πράγματα μπορεί ίσως να μην τα ξέρουμε, έτσι. Εγώ θα σου πω ότι αυτές οι ανθοκομικές
Έχουν φτάσει σε σημείο να έχουν μπει μέσα στα σχολεία και οι δάσκαλοι, παράδειγμα το μήνα, μία με δύο φορές το πολύ, ζητάνε από τα παιδιά κάποιο λουλούδι και τα φυτεύουν περιμετρικά του κάθε σχολείου. Και το παιδί έτσι ξέρει ότι έχει το δικό του λουλούδι κάπου και πηγαίνει, το προσέχει, το φροντίζει. Και όταν χαλάει, το κάνει μόνο το αντικατάσταση, χωρίς ότι πει ο δάσκαλος ξέρει τι χάλασε το λουλούδι σου. Πολύ σημαντικό, γιατί εγώ είμαι ένα παράδειγμα προς αποφυγή όσον αφορά τα φυτά και η βολακάκι. Μη μας κοιτάτε, μαμάδες, όταν μιλάω για φυτά, απομακρύνετε τα παιδιά σας, ειλικρινά. Δεν ξέρω τίποτα. Τι μου έχεις φέρει εδώ, όλο το μαγαζί βασικά. Βασικά, τι δεν μου έχεις φέρει. Δεν πρόλαβα να φέρω, πολλά πράγματα δεν έφερα. Αποκλείεται. Τι έχεις φέρει, πες μου λίγο δηλαδή. Έχουμε φέρει γαρίφαλο μπροστά σου που είναι όμορφο, ωραίο, μυρωδάτο. Γαρίφαλο. Γαριφαλάκι, ναι, είναι πολύ ωραίο. Μυρίζει. Φανταστικό. Και έχει και πολλά χρώματα. Ροζ, πολύ το ροζ βλέπω. Δουλεύει. Κοριτσίστηκε χρώματα. Ροζ είναι το λουλούδι. Γιατί είναι. Ταιριάζει και με το κραγιόν σου. Ταιριάζει και με το κραγιόν μου. Δίπλα σου μετά έχεις ορτανσίες, βιγόνιες. Από εδώ δίπλα μου. Ναι, δίπλα σου. Αυτό είναι ορτανσία. Ορτανσία, ναι. Α, και μου πάει πάρα πολύ ορτανσία, ναι. Αυτά εδώ πέρα κάτω, εδώ είναι τα ροζ. Είναι βιγόνιες εκείνες εκεί πέρα. Καθίστε λίγο, δεν μπορώ και να... Ας το αγόρι μου, θα το δείξω εγώ. Εδώ, εδώ, αυτό. Αυτό τι ωραίο και για δώρο. Είναι βιγόνια, ναι. Αυτό δουλεύει πολύ για δώρο. Ιδιαίτερα και στη γιορτή της μητέρας. Mm-hmm. Είναι το δεύτερο λουλούδι που φεύγει πολύ μετά την ορτανσία. Όλοι που πηγαίνουμε στις μαμάδες μας ένα δώρο. Είναι φανταστικό και πολύ ωραία χρώματα. Κοιτάξτε, βρε παιδιά. Και κρατάει και γύρω στα 2 χρόνια. Άμα τη βάλεις το χειμώνα μέσα στο σπίτι σου, δεν χαλάει. Θέλει ποτίσμα. Θέλει λίγο. Χαλάει οπότε. Όχι, παιδιά, χαλάει. Μπορώ λίγο για να δείξω. Αυτό εδώ τι είναι. Και αυτή είναι βιγόνια. Εγώ νόμιζα θα μου δείχνεις τον έρωτα από μπροστά. Δείτε εδώ. Ποιο είναι ο έρωτας. Εδώ πέρα το κόκκινο και το άλλο το απαλό το ροζ. Είναι έρωτες. Αυτός είναι ο έρωτας. Όχι. Εκεί πέρα μπροστά. Αυτός είναι ο έρωτας. Αυτά εδώ πέρα τα δύο είναι έρωτες. Αυτά εδώ. Κοίτα, Θέμη μου, αυτά εδώ είναι έρωτες. Έτσι λέγονται. Έτσι λέγονται, ναι. Ναι. Έρωτες. Και αυτά τι είναι, ας πούμε. Έχει και μικρά λουλουδάκια εδώ μέσα. Άμα τα δείτε, δείξτε τα κοντινό. Να τα. Τα μπουμπουκάκια. Τα μπουμπουκάκια αυτά ανθίζουν, ναι. Ανθίζουν, ναι. Αυτό είναι ωραίο να το βάλεις στο τραπεζάκι σου έξω στο μπαλκόνι. Είναι συνέχεια ανθισμένο όλο το καλοκαίρι. Α, ναι, και βγάζει και καινούρια. Και βγάζει συνέχεια καινούρια. Και από εκεί πολύ μοβ, πολύ φούξ. Και είναι πολύ... τα σουφρίνια, είναι τα καινούρια τα χρώματα αυτά που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια που κυκλοφορούν. Είναι οι ζέρμπερες, είναι οι λεβάντες εδώ πέρα μπροστά. Λεβάντα, ναι. Διώχνουν και τα κουνούπια. Όλοι την ψάχνουν για τα κουνούπια τι θέλουν. Τη λεβάντα. Ναι, τη βάζουν στο μπαλκόνι. Ναι, μ' αρέσει το άρωμα τη λεβάντα πολύ. Και έφερε και δεντράκια. Μετά είναι καλεστήμονες για σεμιά, λεμονοκυπάρισα, λούσιντουμ, δημορφωθεί. Θήκες, ζάμιες, δεν φέραμε βουκαμβίλιες, δεν φέραμε υβίσκους, δεν φέραμε κάποια άλλα εσωτερικού χώρου. Γενικά, λίγο πολύ δεν προλάβαμε τα φέρω όλα. Παιδιά, τι να φέρετε άλλο. Βασικά θα ξανάρθετε, γιατί πρέπει να κάνουμε και ένα θέμα τώρα. Είπαμε να κάνουμε για την ανθοκομική, αλλά πρέπει λίγο να κάνουμε ένα θέμα τώρα που ανοίγει ο καιρός. Τα φυτά μας πώς θα συντηρούμε. Θα κάνουμε ένα θέμα. Καταλάβες και θα τα πούμε άμεσα μέσα στον Απρίλιο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, όσοι δεν ξέρουν δηλαδή και δεν γνωρίζουν, πώς συντηρούν τα φυτά τους, τα λουλουδάκια τους. Μπορούν να μας ρωτήσουν και στο μαγαζί, άμα έρθουν εκεί πέρα και αυτά. Εμείς δεν είμαστε εκεί μόνο. Και εμείς τι δουλειά θα κάνουμε, Μιχάλη, άμα όχι, εννοώ θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να ντρέπεται όταν έρθει στο μαγαζί να ρωτήσει κιόλας εκεί πέρα και αυτά. Εννοείται. Εδώ πέρα θα τα πούμε όλα σε σένα, δεν θα κρατήσουμε μυστικό. Εκεί θα κρατάμε και κάποιο μυστικό. Είναι φανταστικά όλα. Οι τιμές τους είναι πάρα πολύ προσιτές από ό,τι ξέρω. Δεν μπορούμε να πούμε τιμούλες, αλλά είναι γενικότερα πάρα πολύ προσιτές. Θέλουν φροντίδα, το κάθε φυτό ξεχωριστά. Όχι ιδιαίτερη θα το έλεγα. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Λίγο νεράκι ζητά και λίγο λίπασμα. Αυτό, τίποτα άλλο. Ωραία. Ξαναλέμε, την Τετάρτη ραντεβού στην Ιγρήτα. Μετά τις 5 ώρα το απόγευμα που ανοίγουν και τα εγγένεια που θα γίνουν της έκθεσης. Θα γίνουν και επίσημα εγγένεια. Επίσημα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν και τελετή λήξης είναι την Κυριακή. Μπορεί να έρθω στην τελετή λήξης. Να σε ρωτήσω. Θα σε περιμένω. Ναι, θα έρθω. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Okay, τελειώνεται την Κυριακή από την ανθοκομική έκθεση της Νιγρήτας. Από εκεί και πέρα, τι ξεκινά, γιατί. Ανοίγουν, έχει και άλλες ανθοκομικές θέσεις. Από εκεί και πέρα μετά φεύγουμε, πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, σε πολλές ανθοκομικές. Πηγαίνουμε στην Κατερίνη, πηγαίνουμε στην Έδεσα, πηγαίνουμε στα Γιάννητσά.
Η Σέρες είναι η τελευταία έκθεση που κάνουμε. Γίνεται προς τον Ιούνιο. Ναι, ναι, πάντα είναι τον Ιούνιο. Μετά Κωνσταντίνου και Ελένης, τότε ξεκινάμε και εδώ πέρα στις Σέρες. Και φυσικά έχει και άλλες εκθέσεις, όπως και στην. Πείτε, παιδιά, από τις πιο γνωστές ανθρωπίνες. Στην Κηφισιά, στην Αθήνα και στην Καλαμαριά. Όχι, εγώ για εντός των Σέρων έλεγα. Στη Μονόβρηση. Στη Μονόβρηση εκεί πέρα, και εκεί πέρα γίνεται η έκθεση με τους τοπικούς παράγοντες που βάζουν τα φυτά τους προς πώληση. Και εμένα τυχαίνει η γυναίκα μου να είναι από εκεί πέρα από το χωριό. Α, τέλεια! Οπότε και εκεί. Τέλεια! Πάρα πολύ ωραία. Θα τα λέμε οπότε κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Όποτε και για τις θέλεις, είμαι στη διάθεσή σου, να ξέρεις. Τώρα να σε δω πώς θα τα μαζέψεις. Φιλιά σε όλους εκεί, φιλάκια στη γυναίκα σου που την αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνετε και πού σας βρίσκουμε. Μας βρίσκεται Νικομηδίας και Παγκαίο Γωνία. Στο κατάστημά μας, μας βρίσκεται και στο e-food μέσα, άμα γράψετε όλο πράσινο. Κάνουμε και παραγγελίες, παιδιά. Κάνουμε και παραγγελίες. Γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να στείλει το λουλουδάκι τώρα. Στέλνουμε ανθοδέσμες πιο πολύ μέσω e-food, ναι, φεύγει πολύ ανθοδέσμη. Κομμένο δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα τίποτα, πολύ. Εγώ ευχαριστώ μου. Για θα τα ξαναπούμε φορά, μέσα τον Απρίλιο. Εγώ. Λοιπόν, μας έφυγε παιδιά τη διάθεση. Δεν παίρνει τίποτα. Εδώ τα αφήνει όλα γιατί ο άνθρωπος είναι και large. Και επιστρέφουμε με τον αγαπημένο μας διατροφολόγο. Ελάτε στην παρέα μας ξανά. Ελάτε στην παρέα μας ξανά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας τον διατροφολόγο. Τον αγαπημένο μας, τον κύριο Σιώπη μας, τον καλησπέρα. Κύριο Στέλιο Σιώπη μας. Να σας δώσουμε και ένα λουλουδάκι που δεν χρειάζεται πολύ συντήρηση. Αυτό είναι εντάξει, για εσάς. Παιδιά, μου φέραν κάκτους. Από τον Μιχάλη εδώ πέρα, ο οποίος λέει μια φορά το μήνα τουλάχιστον μπορείς να το βοηθάς με λίγο νεράκι με το σταγονόμετρο, φαντάζομαι, Μιχάλη. Ο Μιχάλης τόσο σε τελευταία στιγμή εντωμεταξύ έτσι έχει φέρει καμιά δεκαπενταριά κάκτους. Λέει, αφού ήρθα που ήρθα, αφού δεν είναι για κάτι άλλο, στις πάω τους κάκτους εκεί πέρα. Είναι για όλες τις. Για όλες τις φάσεις τώρα. Τόσο όποιος... γιατί το φέρει και σε χρωματάκι, κατάλαβες. Λέει, αυτή δεν είναι για τίποτα άλλο. Τουλάχιστον ας την πάω λίγο χρώμα σε κάκτο, έτσι λίγο να χαρεί τον κοπελίτσα. Και ο κάκτος είναι κάτι που μπορείς να το συντηρήσεις πολύ εύκολα, εγώ φαντάζομαι. Δηλαδή, μια φορά το μήνα, μια φορά στο δίμηνο, άμα ποτίζεις, πιστεύω ότι μπορεί να κρατηθεί. Και είναι και εσωτερικού χώρου, μπορείς και μέσα στο σπίτι, δεν χρειάζεται τώρα στον ήλιο. Καλά, εγώ μπορεί να το καταστρέψω και αυτό, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας. Ο Μιχάλης τραβάει τα μαλλιά. Πάμε στα δικά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για χοληστερίνη, για τριγλυκερίδια. Και γενικότερα για το πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και τι πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να το καταλάβουμε, έτσι. Ναι, και σε συνδυασμό με την νηστεία, γιατί συνήθως αυτοί οι δείκτες και για το ζαχαροδιαβήτη και για το ζάχαρο, ότι γενικότερα και οι τρεις δείκτες αυτοί, δηλαδή το ζαχαράκι, ας πούμε, η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια, πώς μπορεί κάποιος που κατά τη διάρκεια της νηστείας Να τα βελτιώσει και όχι να τα εκτοξεύσει. Γιατί μερικές φορές η νηστεία είναι λίγο παρεξηγημένη σε αυτές τις παθήσεις, ας το πούμε έτσι. Μπορεί κάποιος με σωστή διαχείριση να διαχειριστεί το βάρος του, να διαχειριστεί τις ποσότητες που πρέπει να καταναλώσει και να ελέγξει και το ζάχαρο του και τα τριγλυκερίδια του και τη χοληστερίνη του. Πες μου. Τώρα μέσα, επειδή αρκετός κόσμος νηστεύει και θα νηστέψει κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, είναι εύκολο να μπορέσεις να μειώσεις τις τιμές αυτές? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι, στην διατροφή της νηστείας υπάρχουν κάποιες τροφές οι οποίες πιστεύω δεν βοηθούν. Αυτό είναι λίγο ναι, το... Κυρίως τα θαλασσινά, τα θαλασσινά είναι αυτά που έχουμε... Τα μαλάκια. Ναι, ας πούμε 100 γραμμάρια καλαμαράκια έχουν όση χοληστερίνη έχει 1,5 αυγό περίπου. Που συνήθως, ας πούμε, μια μερίδα καλαμαράκια συνήθως είναι 150 με 200 γραμμάρια. Ας πούμε. Ή μια μέτρια μερίδα. Τώρα κάποιος που υπερβάλλει μπορεί να φάει και 300 και 400 γραμμάρια καλαμαράκια, ας πούμε, σε ένα γεύμα.
Οπότε εκεί για κάποιον που έχει κάποιο πρόβλημα με τη χοληστερίνη του, επιβαρύνεται σίγουρα και με την νηστεία, ας το πούμε έτσι. Και αν είναι σε καθημερινή βάση αυτά, που καλό είναι βέβαια να μην είναι. Τώρα, αν κάποιος χρησιμοποιεί στη διατροφή του, αν έχει μία το πολύ δύο φορές θαλασσινά, μπορεί να ελέγξει, αλλά ανάλογα τι. Και πώς είναι μαγειρεμένα? Όχι, δεν έχει σχέση τόσο πολύ μαγειρική. Εντάξει, συνήθως αυτά τα τρόφιμα τρώχονται και τηγανιτά, οπότε επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο και για το κομμάτι των λιπιδίων, ας πούμε, για τα τρικλικερίδια. Οπότε, εμείς επιμένουμε γενικότερα στον κόσμο, επιμένουμε ότι ναι, η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να ενταχθεί και στο κομμάτι της νηστείας. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που κάνει νηστεία και προσπαθεί να ελέγξει κάποιες ομάδες τροφίμων δεν μπορεί παράλληλα να ελέγξει και τη χοληστερίνη του και το ζάχαρό του, γιατί είναι πολλοί αυτοί, ας πούμε, για παράδειγμα για το ζαχαρόδι διαβήτη, που κατευθύνονται σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες υδατανθράκων κατά τη διάρκεια της νηστείας. Μακαρόνια, ρύζι, πατάτα. Και τα γεύματά τους είναι πολύ μεγάλα, γιατί προσπαθούν να καλύψουν αυτό που δεν μπορούν να καλύψουν από το κρέας. Οπότε κάποιος που έχει ένα θέμα με το ζάχαρό του, κατευθύνεται, όπως είπε, στα μακαρόνια. Τρώει μεγάλη ποσότητα στο γεύμα του και του ανεβαίνει πάρα πολύ το ζάχαρο. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και τα τριγλυκερίδια, γιατί κατά τη διάρκεια της νηστείας πολλοί που ακολουθούν 40 μέρες νηστεία, ας το πούμε έτσι, μετά κάνουν εξετάσεις και βλέπουν πολύ αυξημένα τριγλυκερίδια. Να ρωτήσω κάτι. Άμα ξεκινήσουμε νηστεία, πρέπει πρώτα να κάνουμε εξετάσεις, να δούμε περίπου πού βρισκόμαστε και μετά να ξανακάνουμε? Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι απαραίτητο για κάποιον, ας πούμε. Εκτός αν τόσο πολύ το χρειάζεται ο κόσμος, υπάρχει κάποια ανάγκη, ας πούμε, ιδιαίτερη. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι αλλαγές οι οποίες θα βελτιώσουν αυτούς τους δείκτες και θα οργανώσουν αυτούς τους δείκτες, γιατί το επόμενο διάστημα του Πάσχα είναι ακόμα πιο δύσκολο για κάποιον που έχει πρόβλημα με υπερλιπιδεμίες. Οπότε εμείς αυτό που προτείνουμε και πάλι στα πλαίσια της ισορροπημένης διατροφής και κατά τη διάρκεια της νηστείας είναι να ελέγχουν τις ποσότητες, δηλαδή να τηρούν αυτά που λέμε στις ποσότητες. Δηλαδή εμείς λέμε, ας πούμε, μια σύσταση βασική ότι η ποσότητα στους υδατάνθρακες στο γεύμα, ας πούμε, πρέπει να είναι 1,5 με 2 φλιτζάνια φαγητό. Αυτό αν κάποιος το τηρεί που έχει κάποιο πρόβλημα με το ζάχαρό του ή με τα τριγλυκερίδια του, ας το πούμε έτσι, θα μπορούσε να ελέγξει και το βάρος του και να ελέγξει και τους δείκτες αυτούς. Πριν ολοκληρώσουμε, αυτά τα οποία τρώμε για να μας χορτάσουν επί της ουσίας, κατά τη διάρκεια της νηστείας, αλλά ανεβάζουν τη χοληστερίνη, ανεβάζουν το ζάχαρο κτλ. Με τι μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε? Δηλαδή, την πατάτα, τα μακαρόνια, το ρύζι. Για να χορτάσουμε. Πολύ καλή ερώτηση, ναι. Γενικότερα μπορούμε να κατευθυνθούμε πιο πολύ στα όσπρια. Δηλαδή μπορούμε να... Φασόλια. Ναι, μπορούμε να κατευθυνθούμε, ας πούμε, στο ρεβίθι που μπορείς πολύ εύκολα, ας πούμε, να βρεις και ρεβιθάλευρο. Ιδίως, ας πούμε, για τους ζαχαροδιαβητικούς είναι μια πολύ καλή επιλογή. Στο όσπριο, ας πούμε, με την έννοια να υπάρχει 1 με 2 φορές όσπριο κατά τη διάρκεια της νηστείας. Το λαδερότο, ας πούμε, θα μπορούσε να υπάρχει. Φασολάκια, αρακά. Εγώ λέω και τα φαγητά, έτσι. Ναι, και γενικότερα όλοι αυτοί οι δείκτες, να γνωρίζει ο κόσμος ότι θέλει χρόνο για να μπορέσεις να βελτιώσεις αυτούς τους δείκτες. Εγώ αυτό που λέω στο γραφείο, ας πούμε, με τον περισσότερο κόσμο, θέλει 2 με 3 μήνες μια καλή προσπάθεια από τον κόσμο, να έχει μια απώλεια βάρους γύρω στα 10 κιλά, να προσπαθήσει ο καθένας μας, ας πούμε, να χάσει 10 κιλά για να μπορέσει να βελτιώσει κατά κάποιο τρόπο την υγεία σου και να μην χρειάζεται να κατευθυνθείς σε κάτι εμβατικό πιο πολύ, ας πούμε, στα πλαίσια της αγωγής και σε αυτό. Να ξέρεις ότι τα φυτά δεν με θέλουνε, δες το τώρα, μου κάνει επίθεση. Μια χαρά είναι. Με επίθεση. Και να πούμε δεν φταίω εγώ, αυτά δεν θέλουν εμένα, μου κάνει επίθεση, παιδί μου. Η απώλεια βάρους, να πούμε ότι σίγουρα επηρεάζεται, ας πούμε, και στα πλαίσια του χρώματος εδώ πέρα. Κάποιος μπορεί που προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια για απώλεια βάρους, να βελτιώσει το βάρος του, να επιβραβεύει τον εαυτό του με ένα λουλούδι, για παράδειγμα. Δηλαδή, μπορεί την προσπάθεια αυτή, ιδίως εσείς οι γυναίκες, ας πούμε, να χάνοντας κάποια κιλά,
να επιβραβεύετε σαν δώρο στον εαυτό σας με ένα λουλούδι για να μπορέσετε να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια. Τα λουλούδια τώρα, επειδή έτσι ορμόμενοι από το πλήθος λουλουδιών που έχουμε εδώ, τα λουλούδια βοηθάνε πολύ και στην ψυχολογία, έτσι. Αυτό βέβαια θα το συζητήσουμε με τη Βανέσα, αλλά ψυχολογία, διατροφή πάνε μαζί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι άμα δεν έχεις ψυχολογία, δεν μπορείς να κάνεις και διατροφή. Δεν μπορείς. Απλά σου βγαίνει πιο εύκολα, βρε παιδί μου, εντάξει. Είναι σαν παζλ είναι όλα. Ναι. Γενικότερα τα λουλούδια βοηθούν πάρα πολύ στην ψυχολογία και η ψυχολογία στην διατροφή. Πού σας βρίσκουμε, κυρία μας? Γεωργίου Παπανδρέου 22, στο δεύτερο όροφο, 2321-022-010. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Ελπίζουμε σύντομα να σας ξαναδούμε. Ευχαρίστω, ευχαριστώ. Και φιλάκια πολύ σε μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, και εγώ σας αφήνω από τον αγαπημένο μας τον Στέλιο το Σιώπη και σας πω σε έναν πάρα πολύ αγαπημένο μου, τον Δημήτρη, από το Εύα Μαρή. Γιατί θα σας πάω στα καταστήματα Εύα Μαρή, τα οποία δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν. Πλήθος προϊόντων για τα νηστίσιμων. Έχουν βγάλει άνθρωποι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κουλουράκια θέλετε, αρτοσκευάσματα θέλετε, τα μπουγατσοειδή τους εκεί πέρα με μυλοπιτάκια, με την ντομάτα και την πιπεριά. Όλα αυτά είναι νηστίσιμα. Τα γλυκά τα ψιού που σας έδειξα χθες και αυτά είναι νηστίσιμα, γιατί έκανα λάθος την Πέμπτη και αυτά είναι νηστίσιμα. Ο μπακλαβάς, το χθεσινό που έδειχνα, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, φανταστικό. Όλα είναι νηστίσιμα και φυσικά έχει και τα μη νηστίσιμα προϊόντα τους, τυρόψωμο θέλετε, κοτόπιντες θέλετε, τα γλυκά τους τα καταπληκτικά, τα κριτσίνια τα οποία και αυτά είναι νηστίσιμα, τα περισσότερα για την ακρίβεια είναι νηστίσιμα τα κριτσίνια, γιατί έχει και με γραβιέρα και με σοκολάτα, που αυτά δεν είναι νηστίσιμα και είναι best seller κωδικός τα κριτσινιά τους, παιδιά, τα βλέπετε, αυτά είναι μελιά, δεν υπάρχουνε, δεν τρως ένα, τρως καμιά δεκαριά με καρότο, με σπανάκι, με τα πάντα, φυσικά υπάρχουν και τα κλασικά, τα παστάκια τους, τα οποία μπορείτε να κεράσετε, τα κουλουράκια τους και ένα σωρό πράγματα, κάθε γειτονιά και ένα κατάστημα Εύα Μαρή. Τους ευχαριστούμε πολύ που είναι και στην παρέα μας και τους αγαπάμε πάρα πολύ. Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη ακόμη μια φορά. Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα και έρχεται η μία, η μοναδική, η χρωματιστή, η λουλουδένια. Παιδιά, φοράει και λουλούδι, δεν την είπα. Λουλουδένια έρχεται, Στέλλα Βολακάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Στέλλα Βολακάκη. Δείξτε ρε παιδιά, γιατί σαν αγμόνη μου. Πού να πάνω με στα λουλούδια, λουλούδι μου. Εδώ. Λουλούδι μου. Αυτό το λουλούδι δεν ξέρω. Εδώ. Είναι ένα. Είναι για μένα αυτό το λουλούδι. Να το σου πω. Πήγες πριν στο Μιχάλη, έβγαλες, αποτύπωσες τα λουλούδια, τα έκανες πάνω στο φόρεμα και λες εντάξει. Πήρε τηλέφωνο έβγαλες και μου είπε θα φέρω αυτά τα λουλούδια. Λέω εντάξει, οκ, okay, το έχω. Και... Έλα, πες τώρα ότι πήγες, έβγαλες φωτογραφία και το έραψες. Ναι, πήγα, έκανα φωτογράφηση πρώτα εκεί, τα αυτά και το έκανα. Digital printing και έχουμε ανέβει επίπεδο ούτως ή άλλως. Τι το έκανες? Digital printing. Το ύφασμα, παιδί μου, το εκτύπωσα ανάλογα με τα λουλούδια του Μιχάλη. Έναν και ένα σας έχω όλους εδώ πέρα. Πού σας βρίσκω? Ένας και ένας λουλούδι όλα. Είσαι καταρχάς μία κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία κούκλα. Το ερωτεύτηκα το λουλούδι. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε μια χαρά. Έχω δύο ομάδες να σας δω. Ναι, γιατί είχα και το πρόβλημα με τη μέση μου και δεν μπορέσαμε να βγούμε ζωντανά εκείνη την Τρίτη. Επίσημες εμφανίσεις έχουμε αφήσει στην άκρη. Έχουμε αφήσει. Και έρχεται και, τώρα και Ανάσταση. Χαμός. Για πάμε να δούμε. Κάνε βαφτίσια. Πιο τι πολύ... έχεις επιλέξει γενικά? Έχω επιλέξει πράγματα που αρέσουν στη στυλίστρια. Μάλιστα, τι θα φορεθεί φέτος, τέλειο αν μπορούμε να κοιτάμε φωτογραφίες σιγά σιγά. Θα φορεθούν πάρα πολλά. Δηλαδή, σήμερα με ρωτούσαν κιόλας, τι θα δείξεις, είναι τάς. Λέω, έχει τόσες, εγώ που μελετάω πολλούς σχεδιαστές και παρακολουθώ και μελετώ και για να δείξω, να φέρω εδώ τη στάση να τις δείξω, ο καθένας μας δείχνει και κάτι διαφορετικό. Οπότε κι εγώ αποφάσισα να δείξω πράγματα που μου αρέσουν. Φανταστική ολόσωμη φόρμα είναι αυτή. Λοιπόν, το ένα είναι ολόσωμη φόρμα, το άλλο είναι
σακάκι υποτίθεται με παντελόνι. Το μπροστά είναι ολόκληρο με φόρμα, το πίσω είναι σακάκι με παντελόνι. Φανταστικά και τα δύο πολύ τα σκισίματα στη μόδα. Είναι πάρα πολύ τα σκισίματα στη μόδα και πάρα πολύ τρουξ, μεταλλικά, αξεσουάρ, διακοσμητικά, πάρα πολύ. Το κοριτσάκι μας εδώ, Floral, πάρα πολύ τάσει και αυτό, Volant, full. Εγώ αυτό ας πούμε... Λουλούδια λέει ο Στέλιος, δεν έχει και αυτήν. Ναι, ναι, Floral. Floral. Α, Floral είπε. Ναι, εντάξει, ρε παιδιά, συγγνώμη. Λουλούδια, ναι. Είναι ένα φόρεμα με Volan, είναι έξω το ένα ποδαράκι και έξω ένας όμως. Αυτό εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ για μαμά βάφτιση. Ναι, 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 όχι ροζ, όχι χρυσό, όχι αυτά τα ουδέτερα που φοράνε οι μανούλες, εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ και για μαμά και για νουνά. Και για καλεσμένη. Πάμε παρακάτω. Και για καλεσμένη. Εννοείται, απλά... Καλά, εσύ έχεις δουλειά τώρα το καλοκαίρι, το τι εκδηλώσεις έχει και το τι έχω να πάω. Σήκωσε μανίκια, φιλενάδα. Φανταστικό. Όλγα. Το φωνάζει, το φωνάζει. Ναι, το φωνάζει. Αυτό το σχέδιο του φορέματος, το προτείνω, έτσι, για πιο μέσο, όχι για την Όλγα που έχει μείνει μισή, κάθε φορά που τη βλέπω είναι και λιγότερη, για πιο μεσογειακές σιλουέτες. Είναι ένα πολύ πολύ όμορφο φόρεμα, πολύ έξυπνα, κρύβει πολλά πράγματα και είναι πολύ λαμπερό. Για γάμο, για βάφτιση. Δεν έχω καταλάβει ποτέ, Στέλιο, μην το κράτησε. Το τι ύφασμα είναι αυτό, είναι τούλινο με στράς. Είναι τούλινο με στράς, Χριστέ μου. Είναι τούλινο με στράς. Είναι φανταστικό. Μπορεί ας πούμε, εσείς οι σχεδιαστές να κάνετε και με Σβαρόφσκι και με τέτοια. Ναι, 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 τα κεντάμε. Και κεντυμένο βγαίνει αυτό. Αυτό είναι κεντυμένο. Υπάρχουν και κάποια έτοιμα. Φυσικά είναι λίγο οι τιμούλες λίγο. Ναι, λόγω και του Σβαρόφσκι, ναι, εννοείται. Okay. Είτε τα κεντάμε εμείς. Φανταστικό. Πάνω στο τούλι. Επειδή είπες ότι είναι προσαρμοσμένο ανάλογα τον σωματότυπο, mm-hmm. νομίζω μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους σωματότυπους. Ναι, 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 ναι. Εσείς οι σχεδιαστές δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποιος και να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω αυτό, αλλά προσάρμοσέ το σε μένα. Δηλαδή φυσικά. Να το κάνεις πιο στενό. Εσείς τα ξέρετε αυτά. Εννοείται. Εσείς τα ξέρετε. Οπότε απλά κολακεύει. Αυτό πάρα πολύ συγγνώμη που σε διάκοψα. Ναι. Οπότε τα κορίτσια, άμα βλέπουν κάτι που τους αρέσει και θέλουν να πάνε να το σχεδιάσουν, πάτε και πείτε, εμένα μου αρέσει αυτό, προσαρμόστε το σε μένα. Αυτό ναι, θέλω ναι, ναι. να πω. Πολύ μεγάλη τέλειο. Τάση. Τάση απίστευτη. Απίστευτη. Το χρώμα, το πράσινο, αυτό το υπέροχο, το ανοιξιατικό καλοκαιρινό με τα κοψίματα, πάρα πολλά Volant. Κολακεύει. Τα κοψίματα, προφανώς, για να τα φορέσει κάποια κοπέλα, πρέπει να έχει λεπτή μεσούλα, να είναι λίγο γυμνασμένη, έτσι, για να φανεί ακόμα πιο ωραίο και να κολακεύσει. Αλλιώς, αν έχουμε έτσι λίγα κιλάκια, δεν θα το προτιμούσα. Προτιμούσα να είναι έτσι με Volant, γιατί το Volant πάντα κλέβει και μας λεπταίνει, απλά δεν να μην έχει κοψίματα. Δεν δίνει το Volant. Όχι, είναι λαξά τα Volant. Αχα. Είναι λαξά τα Volant. Φανταστικό χρώμα, πού το βρήκες ρε κορίτσι μου όμορφο αυτό. Υπάρχουν τέτοια υφάσματα. McQueen είναι αυτό νομίζω, ναι. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο και αυτό καλύπτει mm-hmm. πολύ. Γι' αυτό και δείχνουμε... πολύ το πάνω μέρος καλύπτει. Ναι, ναι, ναι. Δείχνουμε για διαφορετικούς σωματότυπους ναι. πάντα, γιατί εγώ επιμένω ότι όλοι μπορούμε να φοράμε τις τάσεις, γι' αυτό σας φέρνουμε εδώ αυτό. Να τις δείχνουμε. Είναι ένα υπέροχο αέρινο φόρεμα που καλύπτει μπρατσάκια, ώμους, είναι μακρύ, είναι ευκολοφόρετο και είναι εκπληκτικό χρώμα. Επίσης, πολύ τάση ήταν φέτος αυτά τα μανίκια που είναι ενιαία, έτσι όπως ήταν, γιατί δεν ήταν ξεχωρό, νομίζω ναι, ενιαία ναι, 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 ήταν. Ενιαίο. Δηλαδή από κάτω είναι κοντο, φαντάζομαι αμάνικο και είναι ναι, ενιαίο. Ναι, 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 είναι έτσι λίγο, δεν είναι. Αυτό δεν είναι, Όλγα, αυτό δεν είναι. Ένα και ένα είναι για την Όλγα. Ποιο να ράψουμε, ποιο θέλεις να ράψουμε. Ράψτε και τα τρία έχω να πάω κάπου φέτος. Λοιπόν, αυτά τα δύο, έτσι όπως τα βλέπω εγώ, δηλαδή το αριστερό και το μεσαίο. Τα είναι, μακριά. Ναι, ναι, τα μακριά είναι τα λεγόμενα έτσι naked dress. Δηλαδή. Δηλαδή το γυμνό φόρεμα, δηλαδή από mm-hmm. πάνω αυτό όλο είναι τούλινο και από μέσα καλύπτει κάποια σημεία. Είναι πάρα πολύ τάση, το έχουν προτείνει πολλοί σχεδιαστές αυτό. Και το δείχνουμε και εμείς για τα κορίτσια, ναι, δεν κολακεύει όλους τους σωματότυπους, θα σου πω. Πρέπει να είσαι γυμνά. Ναι. Πρέπει να είσαι γυμνασμένη ή και μεσογειακή σιλουέτα να είναι, να έχεις πάει σε κάποιον σχεδιαστή, να το έχει ράψει επάνω σου για να μπορείς να... Το
το κοντό όμως δεν είναι τόσο see-through, δηλαδή δεν... Ναι, γι' αυτό είπα τα δύο αριστερά, είναι naked dress, είναι αυτή η τάση. Το άλλο στο δείχνει πως είναι όλο γεμάτο. Δηλαδή έχει παντού επένδυση από μέσα. Είναι πολύ τάση όμως αυτά. Είναι πάρα πολύ. Να πάρα, ρωτήσω πάρα κάτι, πολύ. Όσον αφορά το ισόρουχο... Το ισόρουχο τι εννοείς, τι... Εντάξει, υπάρχουν μου απάντησε... αυτοκόλλητα. Οκ. Okay. Ωραία. Στέλιο, θα σου πω, υπάρχουν αυτοκόλλητα. Ωραία. Γιατί μου λέει Στέλιος, δεν υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει αυτοκόλλητα που πολλούνται παντού. Ποια. Αυτό βλέπουμε... Save επιλογή απόλυτη. Ναι, πολύ save επιλογή, ψηλόμεσο. Εντάξει, οκ, okay, αν δεν έχουμε κοιλιακούς μπορούμε να το βάλουμε στην ευθεία με τη μεσούλα μας. Έντονους ώμους και αυτό κολακεύει αρκετές σιλουέτες και κρύβει πράγματα και σε ψηλώνει. Έχει βάτες ή απλά... Έχει βάτες. Έχει βάτες, πολύ βάτα. Πολύ τάση. Του χρόνου. Βάτα με βάτα του χρόνου. Δηλαδή, δύο βάτες μαζί αυτό. Oh, 80's ναι, πολύ. Ναι, πάρα 90's. Πολύ. Πάρα πολύ. Να κάνουμε κάτι, μου αρέσει. Άλλοι έχουμε, Στέλιο μου, ή ολοκληρώσαμε. Α, εντάξει. Πολύ... Πολύ grande. Πολύ grande, αλλά και πολύ save. Πολύ save, γιατί αυτά τα φορέματα που κάνουν αυτές τις τσακισούλες, να το πούμε, αυτό το πλαϊνό, το πλαϊνό πλήση, κρύβουν κυλίτσες, γοφούς, να τα προτιμούμε εμείς. Το χρώμα αυτό, τι χρώμα είναι? Αυτό είναι ένα χρυσό μουσταρδί. Μόνο η βολακάκι λέει αυτά τα χρώματα. Τι να πω, μόνο η βολακάκι. Πώς να το πω, χρυσό μουσταρδί. Έλα και το κόκκινο, ρε παιδιά. Εντάξει, και αυτός. Πολύ, πολύ save επιλογή. Για γάμο σε νησί ή για πρωινές βαφτίσεις. Δεν θα το ήθελα έτσι για πολύ, πολύ grand γάμο, θα έλεγα. Τι ύφασμα είναι αυτό, γιατί μου φέρνει και λίγο πουκαμισοειδές. Καμισόπανο είναι. Πολύ ωραίο. Ναι, έτσι, ναι, αυτό, ναι, το έχει το και... Γι' αυτό λέω, για γάμο σε νησί ή για πρωινές βαφτίσεις είναι αυτό το ύφασμα. Αλλά το στυλ του είναι πάρα πολύ ωραίο και μπορεί να γίνει και με άλλα υφάσματα. Δηλαδή αυτό τώρα, άμα το κάνουμε αυτό το σχέδιο με μία παγέτα, mm-hmm, θα γίνει grande. Mm-hmm. Θα σε κοιτάνε και θα λένε ήρθε η νύχτα. Φανταστικό και το χρώμα του, πολύ φανταστικό. Θέλω να μου πεις τα χρώματα τα οποία φέτος θα κυριαρχήσουν την άνοιξη και το καλοκαίρι. Είναι ό,τι είδαμε? Δεν υπάρχουν. Είναι όλα τάση. Όλα τάση. Τα έχω ψάξει όλα. Είναι όλα τάση. Το θέμα είναι να προσαρμόζουμε επάνω μας τα ρούχα και να τα φοράμε, να μην μας φοράνε. Έχει, δηλαδή, αν δεις και βιτρίνες, κάνεις μια βόλτα, θα δεις κίτρινη βιτρίνα, λαχανή βιτρίνα, πράσινη βιτρίνα, φούξ βιτρίνα. Έχει τόσα πράγματα που ανοίγει ο καιρός, όρεξη να έχουμε να ντυθούμε. Πολύ το τζιν κυριαρχεί φέτος και αυτό που μου έλεγες από τζιν την αρχή, γιατί η βολακάκι μου έλεγε από τα Χριστούγεννα. Τζιν με τζιν. Τζιν με τζιν ή τζιν φόρμα, θα το δεις, ετοιμάσου. Παντού. Παντού. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι άλλο ντεσεν πάνω, άλλο ντεσεν κάτω. Δηλαδή, άλλο χρώμα πάνω, άλλο χρώμα κάτω. Δεν μας δεσμεύει κάτι, έτσι? Όχι, δεν μας δεσμεύει. Γι' αυτό σου έλεγα τζιν με τζιν, ναι, ότι έχει διαφορετικούς χρωματισμούς. Ή total denim, δηλαδή όλο, ή τζιν, αλλά έχει τόσες τάσεις και τώρα σας είχα πει ότι πάμε safe, πάμε σιγά σιγά, μη δω φούξ ας πούμε. Τώρα όμως θα αρχίσουμε, θα φορτσάρουμε, έτσι αρχίσαμε, βάζαμε τα λουλούδια και ανεβαίνουμε. Πάμε πιο χρώμα, πιο έντονα λουλούδια, ανεβαίνουμε σιγά σιγά, έρχεται Απρίλης, έρχεται Μάης. Θα γίνουμε και πιο σταρένιες. Καταλαβαίνετε. Σιγά σιγά. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα δείξουμε, θα το αφήσουμε για εκπλήξη. Θα δείξουμε κάτι για το Πάσχα, έτσι θα πάμε απλές στην Ανάσταση. Θα κάνουμε, ξέρεις τι, θα δείξουμε λύσεις ανάλογα η κάθε κοπέλα που θα κάνει η Ανάσταση, πώς μπορεί να προσαρμοστεί. Πώς μπορεί να προσαρμόσει το στυλ της. Μιλάμε. Α, όχι, αλλά εντάξει, όταν έχω εσένα γράφω, ρε παιδί μου, κεντάω, τι να κάνω. Λοιπόν, σε αγαπώ πολύ, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Και εγώ όταν έχω εσάς, ζωγραφίζω. Αγάπη μου, όμορφη. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε και η δική μας εκπομπή. Ό,τι καλύτερο σας είχα, σας το έφερα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη. Ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Κότα. Τα είπα όλα. Φιλιά πολλά. Γεια σας, αγάπες μου. Με θέματα πολλά, γεμάτα με χαρά, ας βλέπετε το ξέρω ειλικρινά.
Τ' απόγευμα μαζί περνάμε κι η ζωή μοιάζει κάθε μέρα με γιορτή. Με ένα γλυκό φιλί και μια θέση καλή, ωραία θα περάσουμε πολύ. Λόγια ρε παιδιά, είναι όλα τα λεφτά, ελάτε στη.